Βόμβα στη συμφωνία κυβέρνηση δανειστών ρίχνει το ελεκτικό συνέδριο, που έκρινε ότι οι μειώσει συντάξεων σε ποσοστό 18% από το 2019 είναι αντίθετε με την Ευρωπαϊκή Σύμβαση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Η εξέλιξη αυτή θεωρείται πολύ σημαντική, καθώ η συμφωνία με του δανειστέ, το πρόσθετο δηλαδή μνημόνιο, συμφωνήθηκε στι 2 Μαου και θα έρθει προ ψήφιση στη Βουλή στι 18 Μαου θα το κόσμο, τι θα γεννούν οι άνθρωποι, πώς θα ζήσουν. Αφού δεν είχαμε 100 ευρώ, μας πέραν και τα 100. Γιατί δεν παίρνει από τα δικά που είναι περίσσια. Αυτή είναι ο δεκατένε ποιοι έχουν πολλά λεφτά, να τον δει πούμε εμεί. Δεν ντρέπονται, Φάγανε του ανθρώπου. Καταστροφή είναι αυτό. Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε. Θα πάμε και δικαστικά. Δεν νομίζω θα βγει τίποτα βέβαια δικαστικά. Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε. Αλλά είναι φοβερή γιατί δεν είναι η πρώτη σημείωση, ούτε η δεύτερη ούτε η τρίτη. Δεν ξέρω πόσο έχουμε χάσει τον αριθμό. Η συμβουλοί του Ανώτατου Δημοσιονομικού Δικαστηρίου καλούνται να γνωμοδοτήσουν επί ενό νομοσχεδίου που προβλέπει περικοπέ συντάξεων μετά από δύο χρόνια, χωρί ωστόσο να υπάρχει σχετική αναλογιστική μελέτη όπω προβλέπει η νομοθεσία των ελληνικών δικαστηρίων. Οι περικοπέ οι οποίε αναγκαίνονται και το ποσόν, επειδή λέει κυρία Υπουργό ότι δεν πρόκειται να θυγούν όλοι. Είναι πάνω από 1,5 δισεκατομμύριο. Άρα από του συνταξιούχου θα πάρει πάνω από 1,5 δισεκατομμύριο και δεν είναι ε, μια χρονική διάρκεια, ξέρω εγώ, ενό χρόνου ή δύο χρόνων. Ε, είναι στο διαιναικέ. Αυτά τα μέτρα θα παραμείνουν. Άρα λοιπόν, εμεί έχουμε χρέο να αγωνιστούμε. Όπω είναι γνωστό, οι κυρίε και οι επικουρικέ συντάξει από το 2019 θα υποστούν εκ νέου περικοπή έω 18%. Το επικείμενο ψαλίδι στι συντάξη σε συνδυασμό με τη μείωση του αφορολόγητου θα επιφέρει μεγάλε απώλειε στου συνταξιούχου. Εδώ θα πληγούν οι συντάξει των 450 και 500 ευρώ με το αφορολόγητο που μειώθηκε κατά 3.000. Και η προσωπική διαφορά σε έναν συνταξιούχο που έπαιρνε 1.100 ευρώ και του, του έχει προσωπική διαφορά 300 ευρώ, αυτά τα 300 ευρώ θα εξαφανιστεί. Οπότε 18% τα είναι τα 300 ευρώ. Περισσότερο από ένα εκατομμύριο συνταξιούχοι θα επηρεαστούν και μάλιστα κάποιοι θα χάσουν ακόμη και τρει συντάξει. Οι μειώσει αυτέ επηρεάζουν ακόμη και τι συντάξει χειρία, του χαμηλοσυνταξιούχου και τι αναπηρικέ. Η Ελλάδα αυτή τη στιγμή δεν είναι υποστρατιωτική κατοχή, είναι υπο... υποοικονομική κατοχή. Οι φίλοι μα οι Ευρωπαίοι έχουν βαρθεί να μα στείλουν όλου σαν σύντια. Εάν κατέβουν οι εκατοντάδε χιλιάδε που τίγονται από αυτή την πολιτική στου δρόμου. Να είμαστε σίγουροι ότι θα ανατρέψουμε αυτή την αντιλαϊκή πολιτική. Τέλο, όπω τονίστηκε κατά την σύσκεψη που πραγματοποίησαν οι συνταξιούχοι των Χανίων την Τρίτη το απόγευμα στο Εργατικό Κέντρο, πρέπει να αντισταθούν στα βάρβαρα, όπως τα χαρακτηρίζουν, μέτρα τη κυβέρνηση και απίθυναν ανοιχτό κάλεσμα στην πανελλαδική απεργία στι 17 Μαου.